Πώς, πρέπει να ξέρεις αν είμαι ή όχι σε σχέση για να δούμε αν μου λείπει. Είχε γέλια η Έλλη. Λοιπόν, είστε ερωτευμένοι. Είστε ερωτευμένοι λοιπόν, είμαι καλά. Αυτό αρκεί. Ποια στοιχεία είναι εκείνη. Δεν έχει γέλια εδώ. Δεν έχει γέλια. Ποια στοιχεία σας γοητεύουν σε έναν άνδρα. Τόπε. Δεν ξέρεις ποτέ τι σε γοητεύει. Και αυτό είναι το ωραίο. Γιατί αλλιώς θα έχανε τη μαγεία του. Στην αρχή είναι κάτι προσδιόριστο. Ξέρεις όμως κάποια στοιχεία θα σε κερδίσουν. Εσάς τι σας κερδίζει. Δεν το περίμενα να το πει, αλλά το λέει. Γιατί? Μου αρέσει η δύναμη. Θα σου πω γιατί. Γιατί έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν γι' αυτό. Κάθε φύσης δύναμη. Εγκεφαλική, ψυχολογική, σωματική. Το γενικεύει, ρε. Κάτι... Ούτε γέλια έχει, χαχαχά εδώ. Δεν έχει κατηγορηθήκατε. Κατηγορηθήκατε πως κινηθήκατε βάσει στρατηγική στον έρωτα. Στον έρωτα δεν υπάρχει εντάξει. Ποτέ στρατηγική. Και εδώ γελάει σίγουρα. Όχι, όχι, να πω κάτι. Δεν... Εδώ γελάνε οι άλλοι. Εδώ γελάνε οι άλλοι που ήταν μαζί. Εδώ γελάνε οι άλλοι που ήταν μαζί. Γιατί δεν σου άρεσε. Όχι, λες τώρα σε μια γυναίκα ότι κινήθηκε βάσει στρατηγική. Είναι επιτυχία που το ρωτάνε. Είναι η πρώτη φορά που τη ρωτάνε και μπράβο. Γιατί δεν σου αρέσει. Δεν το έχει ακούσει να το συζητάνε διάφοροι στα πηγαδάκια. Είναι τιμή του δημοσιογράφου. Και μπράβο που ρώτησε. Μπράβο στην Έλλη που απάντησε. Είναι και ακριβώ. Και η ίδια. Βάσει στρατηγική στον έρωτα. Πώ θα το διατυπώσει, ρε φέι. Βάσει στρατηγική στι επιλογέ. Ο έρωτα δεν έχει στρατηγική. Ούτω ή άλλω από μόνο του αναιρείται αυτό. Να κάνω μια ερώτηση. Ουσιαστικά εννοούσε. Βάσει στρατηγική επιλογέ σα. Αυτό εννοούσε ο δημοσιογράφο. Στον έρωτα. Στρατηγική δεν υπάρχει. Πώ θα το πει. Το πήγε λίγο να τη διατύπωσε. Διατύπωσε ευγενικά την ερώτηση. Δηλαδή όταν λέμε εδώ στη Σάσα ότι θε πλούσιο γαμπρό, αυτό δεν τη λέμε. Κάνουμε πλάκα. Στη Στάι δεν μπορεί να πει κάτι τέτοιο. Διατυπώνει σε ευγενικά και λε. Έχει στρατηγική στον έρωτα. Τι απάντησε η κυρία Στάι. Αυτό που μου είπα, λέει ότι. Συγγνώμη, στον έρωτα δεν υπάρχει ποτέ στρατηγική. Χωρίς χαχαχα. Αν θες να κερδίσει έναν άντρα, δεν μπορεί να βάλει στρατηγική. Παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη, εγώ δεν ξέρω. Καταρχήν να πω κάτι, δεν ξέρω ποιες είναι οι επιλογές της Στάι. Ξέρω αυτές που ξέρουμε. Απλά δηλαδή, ήταν ισχυροί άντρες. Ο Ανδρή. Πάουε. Ο Παναγόπουλο. Τον κύριο Λιβανό. Το πέθανε το μεγαλύτερο Λιβανό. Ήταν ισχυρή άντρα. Μου αρέσει η δύναμη στους άντρες. Άρα μιλάμε για πάουε. Είναι η μόνη γυναίκα, δηλαδή, συγγνώμη, είναι η μόνη γυναίκα που τη αρέσει, τη γοητεύει ένας άντρας να είναι δυνατός. Όχι οικονομικά μόνο, λέει και σε σώμα και σε μυαλό. Μα μία δυναμική γυναίκα. Γιατί είναι δυναμική γυναίκα. Τώρα με ποιον μπορεί να είναι. Ποιο δυναμικό από αυτό. Και α μην κρυβόμαστε. Η Στάι που κινείται, στου χώρου που κινείται. Ποιο θα βρει. Δηλαδή με ποιον θα.